Κύριε, κυρία Βουγιουκλάκη, που είναι αυτή τη στιγμή δίπλα μου, έχει παρακολουθήσει ιδιαίτερα υπομονετικά όλη τη ροή της εκπομπής και με ιδιαίτερη προσοχή θα έλεγα το πρώτο μας θέμα που ήταν η κακοποίηση των γυναικών και, κυρία Βουγιουκλάκη, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω, το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο τελικά? Όχι, δεν βγήκε από τον παράδεισο. Παρόλο που εκείνη την εποχή τα χαστούκια ήταν αληθινά. Και όταν πήγαινα σχολείο, έτρωγα και κανένα χαστούκι από το δάσκαλο. Αλλά δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνώ. Και δεν συμφωνώ καθόλου για τη βιαιότητα του άντρα πάνω στη γυναίκα. Μόνες μας πρέπει να επιβάλλουμε την προσωπικότητά μας και να τους δείξουμε ότι μπορεί να μην έχουμε τη σωματική δύναμη, αλλά έχουμε το δικαίωμα να αντισταθούμε σε αυτή τη βία. Σας ρωτώ γιατί είδαμε πόσο προσοχή παρακολουθήσατε τις μαρτυρίες των γυναικών και έξω από το στούντιο. Ναι. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής, και βέβαια αυτό το είχα προγραμματίσει και για πρώτη ερώτηση. Ναι. Ότι πριν από λίγες μέρες πέθανε ο ρομαντικός, ο άνθρωπος, ο επιστήμονας, αυτός που τεκμηρίωσε την ελληνικότητα της Μακεδονίας, ο Μανώλης Ανδρόνικος. Δεν ξέρω αν τον είχατε συναντήσει. Τον είχα συναντήσει. Τι σας έκανε εντύπωση? Η προσωπικότητά του, η ηρεμία του, η φιλοσοφία του. Πρέπει να πούμε ότι πέρα από τα ευρήματα της Βεργίνας, μας προσέφερε ακριβώς τη γνώση του μακεδονικού ελληνισμού και την προσφορά του στη πορεία του ελληνισμού, της ιστορίας του ελληνισμού γενικότερα, δηλαδή του μακεδονικού λαού. Νομίζω ότι πέρασε στο πάνθεον των ηρώων. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Τον είπανε ρομαντικό. Εσείς πιστεύετε ότι υπάρχουν ρομαντικοί σήμερα? Ναι, υπάρχουν ρομαντικοί. Ο τελευταίος ρομαντικός έφυγε πριν από λίγες μέρες με τα οράματά του και τα όνειρά του, ο Αντώνης Τρίτσης. Μάλιστα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, εάν ζούσατε σε μια άλλη εποχή, σε ποια εποχή θα θέλατε να ζούσατε? Σε αυτή που έρχεται, γιατί μου αρέσουν τα δύσκολα. Ακούγατε παραμύθια όταν ήσασταν μικροί? Ναι. Ποιο ήταν το αγαπημένο σας παραμύθι? Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων, αν και εγώ έζησα στη χώρα των τραυμάτων. Εδώ τώρα δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω, αν θεωρείτε αδυσόπιτο το χώρο των καλλιτεχνών. Κάθε χώρος είναι αδυσόπιτος, και των δημοσιογράφων και των γιατρών και των δικηγόρων. Νομίζω ότι λιγότερο αδυσόπιτος είναι ο δικός μας ο χώρος. Είναι πιο αγαπησιάρικος. Κυρία Βουγιουκλάκη, η μητέρα σας, όταν της είπατε ότι θέλετε να γίνετε ηθοποιός, τι είπε? Έφρυξε. Τρελάθηκε. Γιατί σας προόριζε, εντός εισαγωγικών το προόριζε? Για γιατρό. Α. Ευτυχώς που δεν έγινα, γλίτωσε κόσμος. Και η αντίδρασή της ήταν αρνητική. Βέβαια. Σας τραυμάτισε αυτό? Θέλατε τη συγκατάθεσή της για να προχωρήσετε? Όχι, όχι. Δεν την είχα, απλώς δεν επικοινωνήσαμε ποτέ με τη μητέρα μου. Δηλαδή δεν κατάλαβε ποτέ γιατί ακολούθησα αυτή τη δουλειά και δεν την εγκρίνει ακόμα. Ο γιος σας τι θέλετε να γίνει? Ό,τι θέλει. Εκείνος τι θέλει να γίνει? Εκείνος σπουδάζει οικονομικά, αλλά νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ταλέντο στη μουσική. Μάλιστα. Πιστεύετε στο Θεό? Ναι. Έχετε εξομολογηθεί ποτέ σας? Όχι, μου αρέσει να μου εξομολογούνται οι άλλοι. Θα ζούσατε ποτέ με έναν άνθρωπο, κυρία Βουγιουκλάκη, αν τον φυσικά τον αγαπούσατε πάρα πολύ και είχε άλλη θρησκεία με εσάς? Άμα ήταν καλός άνθρωπος, γιατί όχι? Θα μεγαλώνατε ποτέ παιδιά αν δεν ήσασταν η φυσική τους μητέρα? Σίγουρα. Τα αγαπώ πολύ τα παιδιά. Αλλά εδώ τα πράγματα είναι τόσο δύσκολα να υιοθετήσεις ένα παιδί. Θα ήθελα να είχα μια κόρη. Ναι. Ναι. Οι κοπέλες του γιού σας πώς σας συμπεριφέρονται? Μια χαρά. Όλες. Μιλάτε μαζί τους? Πολύ. Είμαστε σαν φίλες. Ο Γιάννης σας λέει τα προβλήματά του? Ναι. Έχω, νομίζω, μεγάλη επιτυχία. Θεωρώ ότι έχω καταφέρει να έχω μια φιλική σχέση με το γιο μου. Όχι αυτό που λέμε η αυστηρή μαμά, ενώ είμαι, δεν του το έχω περάσει. Και έτσι με θεωρεί φίλη του και μου λέει τα προβλήματά του. Μάλιστα. Ήθελα να σας ρωτήσω, όταν μπαίνετε στο αυτοκίνητό σας μετά από μια παράσταση, οδηγείτε? Όχι. Δεν οδηγείτε? Γιατί δεν οδηγείτε? Φοβάμαι. Άρα υπάρχει κάποιος ο οποίος βεβαίως έχει αναλάβει να σας διαφορεί φίλη. Α, πολλές φορές πάω στο θέατρο και με οτοστόπ. Μάλιστα. Όταν δεν υπάρχει κάποιος,
Μια φορά πήρα και ένα οδηγό, αλλά είναι τέτοιες οι ώρες μου που έφυγε, δεν τις άντεξε. Mm-hmm. Να σας ρωτήσω, όταν είστε μόνοι σας μετά από παράσταση και πηγαίνετε σπίτι σας, τι σκέφτεστε? Περνάω μια χαρά όταν πηγαίνω σπίτι μου. Περνάτε καλά με τον εαυτό σας μόνοι σας? Είμαι ποτέ μόνη μου. Δεν έχω τους φίλους μου, ανθρώπους που αγαπάω και εμπιστεύομαι. Και ύστερα με ένα βιβλίο ή με μουσική που επιλέγω, δεν αισθάνομαι μοναξιά. Αλλά μ' αρέσει να πηγαίνω σπίτι μου. Κυρία Βουγιουκλάκη, έχετε πάει ποτέ σε λαϊκή αγορά? Όχι. Δεν έχετε ψωνίσει ποτέ σας από λαϊκή? Δεν έτυχε. Δεν πρόλαβα. Έγινα πολύ γνωστή στα 16 και αποφεύγω να βρίσκομαι ανάμεσα σε πολύ κόσμο. Σας κουράζει ο κόσμος? Τρομάζω. Τρομάζω. Μάλιστα. Ποια προσωπικότητα θεωρείτε εσείς καταστροφική για την εποχή μας? Μετά το Χίτλερ, ελπίζω να μην βγει κανένας καινούριος. Είπαμε για τον Σαντάμ Χουσέιν, νομίζω δεν κατάφερε να καταστρέψει την ανθρωπότητα. Ο Ισλαμισμός, όπως λέγαμε και πριν. Μια κατάσταση δηλαδή. Ναι, μια κατάσταση. Δεν νομίζω ότι διαφαίνεται μια προσωπικότητα που θέλει να καταστρέψει τον κόσμο. Αν σεβαστούμε το περιβάλλον, αν σεβαστούμε τον άνθρωπο, αν σεβαστούμε την ειρήνη, νομίζω ότι δεν κινδυνεύει ο πλανήτης μας, εκτός αν εμφανιστεί κάποιος τρελός και τον εμπιστευτούμε και έχουμε αποτρελαθεί κι εμείς, τότε ναι. Θα θέλατε να γνωρίζετε ποτέ έναν Έλληνα δημοσιογράφο? Θαυμάζετε Έλληνα δημοσιογράφο, γυναίκα ή άντρα? Μ' αρέσει πολύ εσύ. Ευχαριστώ πολύ. Μ' αρέσει ο Νίκος ο Χατζηνικολάου και ο Πάνος ο Παναγιωτόπουλος. Μάλιστα. Είτε σαν έφερα νέους δημοσιογράφους. Τι σχέση έχετε με τα ξυπνητήρια? Πώς ξυπνάτε το πρωί? Τα ξυπνητήρια τα σπάω. Δεν μπορώ να ξυπνήσω με αυτό το βάναυσο τρόπο. Προτιμάω να έρθει η Νότα, που είναι άνθρωπος που είναι κοντά μου. Είναι η Τσάι, η δασκάλα του γιού μου που έχει μείνει σπίτι μου. Να μου φέρει μια πορτοκαλάδα και να πω μια κουβέντα. Μια ανθρώπινη επαφή. Δεν μπορώ άγρια να ξυπνήσω. Τι σας λείπει από τη ζωή σας? Ηρεμία. Τι νιώθετε όταν σας σατιρίζουν? Άμα η σάτιρα είναι έξυπνη, γελάω. Άμα είναι χυδαία, την αγνώ. Κυρία Βουγιουκλάκη, σας έχουν στήσει ποτέ σε ραντεβού? Ναι. 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 Ποιος σας έστησε? Ο χρόνος. Σας έχουν δώσει ποτέ παράσημο? Πολλά παράσημα μου έδωσε ο Νίκος ο Φόσκολος στην ταινία «Υπολοχαγός Νατάσα». Γεμάτη. Αλλά έχω πάρει και το παράσημο του Μεγαλόσταυρου. Βέβαια. Αυτό το Μεγαλόσταυρο το κουβαλάω στην πλάτη μου εδώ και 30 χρόνια. Αγώνιστα και με χιούμορ. Κυρία Βουγιουκλάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Κυρίες και κύριοι, η εκπομπή «Σημεία και τέρατα» τελείωσε, η σημεία των καιρών, ό,τι θέλετε. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί μετά το Πάσχα. Να είστε καλά.